Είμαι ο Θάνος Μπελαλίδης και θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα την υπόθεση καπάκια. Για ποιο λόγο? Πολλοί με ρωτάτε λόγω του επαγγελματικού μου αντικειμένου εάν αξίζει τον κόπο να συγκεντρώνει κανείς καπάκια. Τα τελευταία χρόνια έχει ακουστεί πάρα πολύ στην χώρα μας ότι μαζεύοντας 10.000 καπάκια μπορεί να αγοράσει κανείς αξιοποιώντας αυτά τα καπάκια αναπηρικά με αμαξίδια. Είναι αλήθεια αυτό? Προσωπικά θεωρώ ότι ο χρόνος ολονών μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμος. Εάν ψάξει κανείς λίγο καλύτερα, θα βρείτε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συγκεντρώνουν αυτά τα καπάκια δηλώνουν ότι απαιτούνται 540.000 καπάκια για την αγορά ενός αμαξιδίου, υποτυπώδους αμαξιδίου, σαν αυτό που έχουν τα νοσοκομεία. Εάν κάνετε μια καλύτερη έρευνα, θα δείτε ότι το καπάκι παράγεται από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει αυξομοιούμενη τιμή, αυτή την περίοδο είναι πεσμένη. Και έτσι λοιπόν με ένα πρόχειρο υπολογισμό δεν απαιτούνται 540.000 καπάκια, αλλά 1 εκατομμύριο καπάκια για να αγοράσει κανείς ένα υποτυπώδες αναπηρικό αμαξίδιο αξίας περίπου 180 ευρώ. Όπως είπα και νωρίτερα, πιστεύω ότι πραγματικά ο χρόνος του καθενός μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμος και δεν δικαιολογείται μια τέτοια προσπάθεια. Ας δούμε λίγο παραπάνω τι μπορεί να αποφέρει οικονομικά η προσπάθεια αυτή. Έστω ότι ο καθένας μας μπορεί να συγκεντρώσει 1, 2, 3 τέτοια καπάκια την ημέρα. Αυτό θα είναι πιο εύκολο τους καλοκαιρινούς μήνες, έστω ότι θα πιει 3 μπουκάλια νερό, πιο δύσκολο τους χειμερινούς μήνες, έστω ότι συγκεντρώνει 3 τέτοια καπάκια. Σε ένα χρόνο θα έχει μαζέψει περίπου 1.000 καπάκια και αν προσπαθήσει να τα πουλήσει, η αξία των καπακιών αυτών θα είναι περίπου 46 λεπτά. 46 λεπτά τα οποία δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς, το οποίο θα είναι πολύ εύκολα της τάξης των 30, 35, ίσως και 40 λεπτών, δεδομένου ότι συζητάμε για τη μεταφορά καπακιών ανά την Ελλάδα, από την Αττική και δεν ξέρω από πού αλλού, εκεί που βρίσκονται οι φορείς που συγκεντρώνουν τα καπάκια, ο πιο διάσημος είναι βόρεια. Πραγματικά πιστεύω ότι πρακτικά συγκεντρώνει κανείς καπάκια ώστε να χρηματοδοτεί τις μεταφορικές εταιρείες. Εάν εμπλέξουμε στη συνταγή το περιβαλλοντικό κόστος, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Σκεφτείτε εκπομπές διοξιδίου, σκεφτείτε κόστος βενζίνης, πετρελαίου για τη μεταφορά. Πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να συγκεντρώνει κανείς τα καπάκια του. Και κάνοντας επίσης ένα πρόχειρο υπολογισμό βάσει των αριθμών που σας ανέφερα, αυτόν που θα βρει κανείς στο ίντερνετ, για να αγοράσει κανείς ένα αναπηρικό αμαξίδιο από αυτά τα υποτυπώδη, θα απαιτηθούν 540 χρόνια. Ή διαφορετικά, θα απαιτηθούν εκατοντάδες από εμάς να προσπαθούν για χρόνια, όταν υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες κατά την άποψή μου είναι πολύ πιο λειτουργικές, πολύ πιο γρήγορες και κάνουν πολύ καλύτερη αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου μας. Παράδειγμα, εάν θέλει κανείς μπορεί να προσφέρει 4, 5, 6 ημέρες εργασίας το χρόνο ως ανειδίκευτος εργάτης και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει να τα χρησιμοποιήσει για την αγορά ενός αμαξιδίου. Θα είναι αρκετά. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ξεκινώντας από τη συγκέντρωση του πλαστικού, η ανακύκλωση είναι μια πολύτιμη, μοναδικής αξίας περιβαλλοντική πρακτική, στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Εάν θέλω να εμπορεύομαι πλαστικό για κάποιο κοινωνικό σκοπό, καλό θα είναι να συγκεντρώνω κάθε μορφής πλαστικό, δεδομένου ότι τα καπάκια δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία, δεν περιλαμβάνουν κάποιο πολύτιμο μέταλλο, είτε συγκεντρώνω το καπάκι είτε το μπουκάλι ολόκληρο, είναι το ένα και το αυτό. Δεύτερον, αν θέλω να αξιοποιώ την ανακύκλωση για τον σκοπό της αγοράς αμαξιδίων, πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμο να χρησιμοποιήσω κάποια υλικά τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι οι πιο χαρακτηριστικοί. Ένας τόνος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα μου αποφέρει 150, 200, 200 ευρώ ανάλογα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Και είναι πολύ πιο εύκολο, λόγω του ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι βαριές, μέσα σε ένα χρόνο να συγκεντρώσω την απαιτούμενη ποσότητα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να βάλω ένα κουμπαρά στο σπίτι μου και να ζητήσω από τους συγγενείς, τους φίλους, ο καθένας να βάλει λίγα ευρώ μέσα σε ένα χρόνο τονίζω, για τον κοινωνικό σκοπό της επιλογής μου, ώστε περισσότεροι από εμάς με λίγο κόπο να συγκεντρώσουμε τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά ενός αμαξιδίου. Και τον τεράστιο εθελοντικό χρόνο τον οποίο θα απελευθερώσουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε ως εθελοντές στον φορέα της επιλογής μας, προσφέροντας εθελοντική εργασία σε κάποια δράση έβρεσης πόρων, όπως ένα μπαζάρ, όπου οι προσπάθειές μας, ο κόπος μας της πώλησης ειδών για το φορέα της επιλογής μας, μπορεί πιο πολύ εύκολα σε μια βάρδια να αποφέρει 20, 30 ή και 50 ευρώ στο φορέα της επιλογής μας.
Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θα πρότεινα να διερευνήσουμε όλοι άλλες καλύτερες πρακτικές κοινωνικής συνεισφοράς από τα καπάκια. Είμαι ο Σάνος ο Μπελαλίδης και είμαι στη διάθεσή σας αν υπάρχει κάποιο άλλο περιβαλλοντικό ή κοινωνικό θέμα το οποίο θα θέλατε να συζητήσουμε.